Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot International. Και αποφάσισα να ενεργοποιήσω και αυτό το κανάλι και να ανεβάζω μικρά βιντεάκια στην αρχή, προκειμένου να μην έχω κάποια δυσάρεστη έκπληξη που πληροφορήθηκα ότι είχε μία κυρία στο εξωτερικό και κατά λάθος το YouTube διέγραψε το λογαριασμό της. Οπότε ενεργοποιώ ξανά και αυτό το κανάλι και όσοι θέλετε να μην χάσουμε την υπέροχη παρέα μας, με ακολουθείτε και εδώ, σε περίπτωση που λέμε τώρα γίνει κάποια μικρή καταστροφή. Λοιπόν, στο βασικό μου κανάλι. Πάμε να δούμε, είπαμε για την αρχή θα ανεβάζω μικρά βιντεάκια με τη συμβουλή της ημέρας, με πολύ αγάπη πάντα από μένα για εσάς. Εδώ με αυτή τη συγκεκριμένη ταρό, για να έχουμε και μία διαφοροποίηση, να μην κάνουμε όλο τα ίδια και τα ίδια. Για πάμε να δούμε λοιπόν, τι θα δούμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Χα, απίστευτο όμως. Εχθές είχαμε τη Βασίλισσα σπαθή και σήμερα είναι το Βασιλιά σπαθή. Και οι δύο αναποδογυρισμένοι μας βγήκανε. Και βλέπετε, αν παρατηρήσετε, θα δείτε ότι εδώ, είναι τιμοπόλεμος. Εδώ όμως, έτσι όπως έχει πέσει η κάρτα, κρύβει το πρόσωπό του με το σπαθί. Άρα λοιπόν κάποιο πολύ σημαντικό μήνυμα. Παιδιά, κάτι παίζει αυτές τις μέρες με την ειλικρίνεια, με τη λογική. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έτσι είστε κάπως συναισθηματικά μπλοκαρισμένοι και κάτι δεν πάει πολύ καλά. Δηλαδή έτσι κάτι θέλετε να πάρετε μια απόφαση και δεν μπορείτε να την πάρετε. Είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο δύσκολη η φάση. Και επίσης στη συγκεκριμένη ταρό η κάρτα μιλά και για το ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μήπως κάποιοι άνθρωποι παίζουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη σας. Γιατί εδώ έχουμε το βασιλιά της αλήθειας, ειλικρίνειας, δικαιοσύνης, μα τον έχουμε αναποδογυρισμένο. Μήπως λοιπόν στην εργασία σας, δεν ξέρω, στην οικογένειά σας, κάποιο πρόσωπο κύρους πάντως, έτσι, μπορεί να παίζει παιχνίδια πίσω από την πλάτη σας. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί, να μην αφήνετε μπροστά το συναίσθημα, όπως είπαμε, τη λογική σας. Και φυσικά αν κάτι μέσα σας, το ένστικτό σας χτυπήσει, να το ακούσετε και να το εμπιστευτείτε απόλυτα. Αυτή λοιπόν είναι η συμβουλή της ημέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.